καλός μας ομιλητής είναι ο φίλος Βαγγέλης Μαυρικάκης, αρχιτέκτον μηχανικός και συντοπίτης στην Ελούντα. Καλησπέρα σου, Λούς. Θα πας. Συντοπίτησες και συντοπίτες. Τους τελευταίους 5 μήνες ο Τσίπρας και η κυβέρνηση έκανε τρομερά λάθη. Τα έχω συνοψίσει σε 3 βασικά, για να μην σας ζαλίσω, αλλά έκανε και ένα μεγάλο πολιτικό έγκλημα. Το πρώτο είναι ότι βιάστηκε να έρθει στην εξουσία. Λίγη υπομονή να είχε κάνει, θα ήταν πολύ καλύτερα και για τον ίδιο και για τη χώρα και το κυριότερο για τους Έλληνες που τον ψήφισαν. Αν θα έπαιρνε την εξουσία τον επόμενο Σεπτέμβριο, θα είχε παραλάβει μια χώρα σε τάξη που θα είχε αφήσει πίσω της το μεγάλο κάμπο που ο ίδιος προσπαθεί να περάσει τώρα. Το δεύτερο λάθος είναι η παντελής έλλειψη σχεδίου και σοβαρής τευροκρατικής ομάδας, ικανής να διαχειριστεί τόσο κρίσιμες υποθέσεις. Γεωπολιτικές απειλές, θεωρίες παιγνίων, χρεοκοπίες, κλειστές τράπεζες και προπαντός τα μπλάν πι θέλουν σχέδιο και έμπειρους ανθρώπους. Το τρίτο μοιραίο λάθος είναι το γεγονός ότι έβαλε απέναντι τους πάντες. Έκοψε γέφυρες και δεν δημιούργησε καμία σοβαρή συμμαχία. Και το πολιτικό έγκλημα που έκανε είναι να διχάσει τον ελληνικό λαό στη μέση. Απόψε η μισή να είναι από τη μια μεριά και η άλλη μισή από την άλλη. Έχουμε φτάσει σε απόλυτο αδιέξοδο. Ζούμε ιστορικές ώρες. Πιστεύω ότι πλέον μπορούν άνετα να συγκριθούν από άποψη ιστορικής βαρύτητας και κρισιμότητας με το καλοκαίρι του 1974. Ο κύριος Τσίπρας και η ομάδα του δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Είναι απροετοίμαστοι, άπειροι, βαθιά διχασμένοι μεταξύ τους. Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο τα τελευταία 40 χρόνια. Για να την αφήσει αυτός ο λαός να βαδίσει σε τέτοια τριτοκοσμικά μονοπάτια. Η Ευρώπη δεν θα κόψει τα σκοινιά. Το δημοψήφισμα ήταν μια λάθος ζαριά. Μέσα σε 3 μήνες η χώρα έζησε αυτά που οι παλαιότεροι ήθελαν πάντοτε να Μέσα σε 3 ημέρες, συγγνώμη για τους μήνες, 3 μέρες είναι, η χώρα έζησε αυτά που οι παλαιότεροι ήθελαν πάντοτε να ξεχάσουν και να μην ζήσουν τα παιδιά τους. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχουν πολλές καλές λύσεις. Ούτε για τον κύριο Τσίπρα, ούτε για τη χώρα. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει να πριτανεύσει η ψυχραιμία και η εθνική συνεννόηση. Με μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε ευρύτατη συνεννόηση, στελεχωμένη από ό,τι καλύτερο έχουν τα κόμματα και η κοινωνία. Μια κυβέρνηση όχι προφητών ή εντεταλμένων τεχνοκρατών, αλλά ανθρώπων που θα πάρουν την εντολή από το λαό να σώσουν και να ξαναχτίσουν τον τόπο. Με σχέδιο, με επαγγελματισμό και όραμα. Την κρίσιμη σημασία που έχει για το μέλλον της χώρας η απόφαση του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα της προσεχούς Κυριακής είναι ότι είμαστε αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Οι πολίτες παίρνουν στα χέρια τους το μέλλον της πατρίδας.
και από την απόφαση την επιλογή τους θα εξυπηρεθεί η πολιτική σταθερότητα, η κοινωνική συνοχή, η εθνική μας ασφάλεια. Η πολιτική ηγεσία του τόπου συνολικά καλείται να υποστήλει τις κομματικές σημαίες και να απευθυνθεί με νυφαλαιότητα και ειλικρίνεια στους Έλληνες πολίτες. Όποια και αν είναι η δημοκρατική επιλογή του ελληνικού λαού, είναι σαφής η ανάγκη μιας νέας εθνικής διαπραγμάτευσης που να συνοδεύεται από μια νέα στρατηγική ανασυγκρότηση της χώρας σε πνεύμα δυναμικής συνένεσης και παραγωγικής συνεργασίας. Η Ευρώπη δεν αποτελεί ένα απλό ιδεολόγημα, αλλά μια ζώσα πραγματικότητα. Ένα μοναδικό επίτευγμα λαών που επέλεξαν, παρά το βαρύ ιστορικό παρελθόν τους, που τους χώριζε να συνυπάρξουν δημιουργικά. Ο κύριος Τσίπρας, πιεζόμενος από τους δανειστές, από τη μια πλευρά και το κόμμα από την άλλη, δίστασε να κλείσει τη συμφωνία. Λιποψήγησε. Και τελικά έριξε τις ευθύνες στο λαό. Το δημοψήφισμα της Κυριακής, το οποίο η κυβέρνηση εξήγηλε με ασφιχτικά χρονικά περιθώρια, είναι νομικά άκυρο. Αφορά ένα σαφές ερώτημα που δεν ήταν ούτως ή άλλως η τελική πρόταση και σήμερα δεν υπάρχει καν στο τραπέζι. Αποδείχθηκε ότι ο ελληνικός λαός καλείται να ψηφίσει για ένα απλό έγγραφο εργασίας. Ένα non-paper. Αποδείχθηκε ότι η διαπραγμάτευση συνεχιζόταν ακόμα όταν ο Πρωθυπουργός προκήρυξε το δημοψήφισμα, χωρίς να ενημερώσει ούτε τους εταίρους, ούτε καν τη δική του διαπραγματευτική ομάδα. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός δεν καλείται να κρίνει κάποια τελική συμφωνία με την Ευρώπη. Καλείται στην ουσία να αποφασίσει για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Έτσι ερμηνεύεται η ψήφος στην Ευρώπη, χωρίς τη βοήθεια της οποίας η χώρα θα καταστραφεί ολοκληρωτικά οικονομικά μέσα σε μερικές εβδομάδες. Έτσι πρέπει να την ερμηνεύσει και ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Η χώρα μας, μετά τις εκλογές του Γενάρη, κυβερνάται από μια καθόλου νόμιμη κυβέρνηση, η οποία όμως εκπροσωπεί λίγο πάνω από το 1/3 του ελληνικού λαού. Είναι απαράδεκτο μια κυβέρνηση με αυτή την νομοποίηση να οδηγεί τη χώρα στα βράχια. Γιατί αν επικρατήσει το όχι, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει τον δρόμο που προδιαγράφει το κλείσιμο των τραπεζών και η τεράστια οικονομική και κοινωνική ανομαλία που ξεκίνησε προχθές. Η χώρα θα φύγει υποχρεωτικά από μόνη της από το ευρώ και κατ' επέκταση από την Ευρώπη. Αν τώρα επικρατήσει το ναι, η υποχρέωση του κύριου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για να υπάρξει μια συμφωνία και η χώρα να αρχίσει να επιστρέφει στη γεωδός την ομαλότητα. Μόνη σωτηρία σήμερα είναι η Κυριακή να ψηφιστεί μαζικά ναι στην Ευρώπη και στο Ευρώ. Γι' αυτό σας καλώ όλους την Κυριακή να ψηφίσουμε ναι την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη και ναι στο Ευρώ. Σε αυτήν την Ευρώπη πρέπει να μείνουμε πιστοί. Τα παιδιά μας δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ αν δεν πριτανεύσει τις αποφάσεις μας το εθνικό συμφέρον. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, έγραψε ο Κάβλου. Αν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία, είπε ο Σολωμός. Η θέση της Ελλάδας, αδιαπραγμάτευτη άλλωστε, είναι στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη.
είναι ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα δώσει διέξοδο όχι μόνο στην παραμονή της χώρας, αλλά διέξοδο στο ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι αλληλέγγυοι στο πρόβλημα του καθενός. Την Κυριακή η ψήφος μας θα είναι υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στην πολιτική και οικονομική συμμαχία στην οποία ανήκουμε. Δεν διανοούμαστε, αναζητώντας άλλους συμμάχους, να διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα, την ομαλότητα, την ευημερία και τον προσανατολισμό της χώρας μας. Συμμετέχουμε ενεργά στο δημοψήφισμα της Κυριακής για να απαντήσουμε στο ένα και μοναδικό ερώτημα. Εντός Ευρώπης ή εκτός Ευρώπης. Η απάντησή μας θα είναι καθαρή. Εντός, και η ψήφα μας είναι δυνατή, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.